αλήθεια είναι ότι όλο το διήμερο ήταν πάνω κάτω σε συναισθήματα, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα με το κακό νέο με τον Γιώργο ήταν πολύ δύσκολο για όλη την ομάδα και για όλη την Ελλάδα, πιστεύω, αυτό που συνέβη. Με αυτά τα πολύ εκφραστικά λόγια, ο πρωταγωνιστής του θριάμβου στο Wembley, Βαγγέλης Παυλίδης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής. Ο ξαφνικός θάνατος του Τζος Μπάλτοκ έχει επισκιάσει τα πάντα και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ήταν ένα κομμάτι της γαλανόλευκης. Θα έπρεπε να δείξουμε όλοι σαν ομάδα και να καταθέσουμε την ψυχή μας για τον Γιώργο και να παίξουμε ουσιαστικά για αυτόν και για την οικογένειά του, γιατί σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό και όχι το ποδόσφαιρο. Τρεις ημέρες μετά το τεράστιο διπλό στην Αγγλία, η Ελλάδα φιλοξενεί απόψε στο κατάμεστο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην Ιρλανδία με στόχο τη νίκη. Μια νίκη που θα την ενδρεώσει στην κορυφή του ομίλου της, αλλά που κυρίως θα εκπληρώσει τον ιερό όρκο που έχουν δώσει στα αποδυτήρια οι διεθνείς να κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια για τον Τζόρτζ. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Σαν ομάδα δείξαμε μια ενότητα και αυτή ίσως η ενότητα τους οδήγησε σε ένα σπουδαίο παιχνίδι και σπουδαίο αποτέλεσμα. Και με αυτόν τον τρόπο να ήδη να τιμήσουν τον Τζόρτζ. Δεν το συνηθίζω, αλλά όπως θα διαπιστώσατε, αυτή η ανασκόπηση έχει και μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία της εθνικής μας που μας συγκίνησε όλους προς τιμήν του Τζόρτζ Μπάλτοκ που έφυγε από τη ζωή. Παρά τον πόνο της απώλειας, οι διεθνείς μας επικράτησαν της Αγγλίας σε έναν αγώνα που δεν ήταν απλά για το αποτέλεσμα, αλλά για τη μνήμη του συμπαίκτη τους. Μεγαλείο ψυχής. Την ίδια ώρα το αγγλικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να πενθεί για τον ξαφνικό χαμό του χαμογελαστού Μπάλτοκ. Μετά τους φιλάθλους της Sheffield United που δεν ξεχνούν τον δικό τους Starman όπως τον φώναζαν, χθες ήταν η σειρά της πρώτης του ομάδας, της Milton Keynes Dons, να τιμήσει τη μνήμη του. As we observe a minute silence in George's memory. Rest in peace, George, one of our own. I've used George so many times when I've been talking to academy parents as well. The club has an amazing relationship with the Bulldogs, not just George, but his older brother Sam, and even James as well, his doctor brother. Just can't imagine how Annabelle's feeling, or you know, Jackie and Baz, because you know they're not supposed to go first, you know. Η διαρροή ανακριβών ειδήσεων που αφορούν τα αίτια θανάτου τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, η λήψη χωρίς τη συνένεση φωτογραφιών από την οικία του εκλειπώντος, η κάθε είδους παραφιλολογία που παρουσιάζεται σε καθημερινή βάση από τον έγγραφο τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα σε σχέση με τον εκλειπώντα, προκαλούν μεγαλύτερη ένταση στην ήδη βεβαρημένη συναισθηματική κατάσταση των οικείων του. Η οικογένεια παρακαλεί για άλλη μια φορά τους δημοσιογράφους να σεβαστούν το νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιωτικότητας τόσο του εκλειπώντος όσο και της οικογένειάς του. Και να τηρήσουν τη βασική αρχή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το πρώτο εντός συνόρων παιχνίδι της Εθνικής μετά το θάνατο του Τζόρτζ Μπάλτοκ θα έχει τη μορφή ενός αποχαιρετισμού. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Απόψε, 30.000 Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό παρόν στο γήπεδο για να αποθεώσουν τους διεθνείς για την δύναμη ψυχή τους και για να πούν το δικό τους αντίο στον Τζόρτζ με ένα εκοφαντικό χειροκρότημα για τον 12ο πλέον παίκτη της Εθνικής που είναι εκεί ψηλά.